αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, με τη δύναμη της αλήθειας, στην εξαιρετική εκπομπή σήμερα για την γεωπολιτική και ευρύτερα γεωοικονομική αναπτυξιακή διάσταση που έχει στη σφαίρα της γεωπολιτικής η Θράκη. Κάναμε τη συζήτηση προηγουμένως με τον κύριο Σαββίδη. Διεξήχθηκε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Κουτσαχίλη, τον διεθνολόγο σύμβουλο εκτίμησης γεωπολιτικής. Και τώρα καλωσορίζω έναν ξεχωριστό άνθρωπο, ο οποίος είναι γενικότερα στη σφαίρα της πολιτικής και ιδιαίτερα στη διπλωματία, ένας από τους κορυφαίους που έχει να δείξει μεταπολιτευτική Ελλάδα, είναι πασίγνωστος, διατέλεσε σε πολλές πρωτεύουσες διπλωμάτης και ήταν και ο κορυφαίος διπλωμάτης της χώρας μας στην Ουάσιγκτον, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ως πρέσβης. Καλωσορίζουμε τον κύριο Αλέξανδρο Μαλλιά. Γεια σας, κύριε Μαλλιά. Χαίρετε, κύριε Κοφίδη, σας ευχαριστώ πολύ για τον πρόλογο. Σίγουρα δεν ήμουν ο κορυφαίος διπλωμάτης, έχουν περάσει πραγματικά κορυφαίοι διπλωμάτες, τους οποίους τιμώ και εκτιμώ, από τη Ουάσιγκτον, αλλά η πατρίδα μου με τίμησε να μου επιστευθεί αυτή την πολύ κρίσιμη θέση σε μια δύσκολη φάση από το 5 μέχρι το 9, 2009. Ευχαριστώ πολύ πάντως για τον πρόλογο και τα καλά σας λόγια. Να είστε καλά, να είστε σίγουρος κι εσείς και οι ακροατές μας ότι είναι περιγραφή πραγματικότητας, δεν είναι αυρότητα. Είναι, και όταν λέω μάλιστα κορυφαίος, είναι μέσα στο γενικό κεφάλαιο της έννοιας όρος και κορυφαίος, που μπορεί να συμπεριλαμβάνει και άλλους, λίγος δυστυχώς, και μέσα σε αυτό το top, ας πούμε, την ομάδα είστε και εσείς ως ένας από τους κορυφαίους. Λοιπόν, ακούσατε προηγουμένως και τον κύριο Κοψαχίλη και τον κύριο Σαββίδη. Πριν προχωρήσουμε στη δική σας ματιά διόπτευση του πράγματος που αφορά τη Θράκη και τι θα μπορούσε να γίνει για να αποφευχθούν κίνδυνοι αλλά να ενισχυθούν οι προοπτικές, θέλω μία πρώτη σκέψη σας σε όλα αυτά που ακούσατε, κατά κάποιο τρόπο συμπερασματικά. Καταρχήν παρακολούθησα, όπως είπατε, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έχω κρατήσει λεπτομερείς σημειώσεις από τις παρεμβάσεις, παρατηρήσεις, προτάσεις και επισημάσεις του κυρίου Κοψαχίλη και του κυρίου Παντελή Σαββίδη, και οι δύο γνωρίζουν άριστα το θέμα που συζητούμε. Θα έλεγα ότι εγώ θα ήμουν ευτυχής αν μπορούσαμε κάποια στιγμή εδώ από την Αθήνα να μιλούμε για τη Θράκη χωρίς να τη βάζουμε πάντοτε σε σχέση με την Τουρκία. Γιατί νομίζω αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα τη στιγμή, όχι τη στιγμή αυτή, τις τελευταίες δεκαετίες, ότι η Θράκη αντιμετωπίζεται πάντοτε σε σχέση με τις μετασχέδια, τις βλέψεις ή αν θέλετε τις προθέσεις, οι διαθέσεις της Τουρκίας, και όχι μέσα στο πλαίσιο μιας εθνικής πολιτικής. Θα έλεγα ότι υστερούμε στη λήψη θετικών μέτρων για την ανάπτυξη της Θράκης. Ευτυχώς έχουν γίνει ορισμένα θετικά βήματα στον εκπαιδευτικό τομέα, στην παιδεία, στα οποία αναφέρθηκε ο κ. Σαββίδης και δεν θα επαναλάβω, κυρίως στο θέμα των ιεροδασκάλων. Το τρίτο σημείο είναι ότι κάποια στιγμή θα πρέπει επίσης, και ίσως στη στιγμή αυτή στενοχωρήσει ορισμένους στην περιοχή σας, το ζήτημα της Θράκης να φύγει από τα χέρια των τοπικών, ορισμένων τοπικών παραγόντων, και να είναι ένα βασικό μέλημα μιας εθνικής πολιτικής. Γι' αυτό το λόγο, κύριε Κοφίδη, πιστεύω ότι πρέπει να δούμε, πρωτού όμως πούμε συγκεκριμένες προτάσεις και έχω να σας πω, πρέπει να απαντήσω σε ένα βασικό ερώτημα το οποίο κάνατε ξεκινώντας την εκπομπή. Ποιο είναι το διεθνές περιβάλλον, και θα έβαζα την Ελλάδα ολόκληρη, όχι μόνο τη Θράκη. Σε ποιο διεθνές περιβάλλον τη στιγμή αυτή τοποθετείται η Ελλάδα? Το δικό μου βασικό πρόβλημα, και εκεί νομίζω ότι η ανάλυση μου έχει πολλά κοινά στοιχεία με την ανάλυση του κ. Κοψαχίλη, το βασικό μου πρόβλημα σήμερα δεν είναι η Ελλάδα, είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε μια ένωση η οποία δεν έχει ξεκάθαρη ορίζοντα, δεν βλέπει μακριά και διαχειρίζεται τα ζητήματα κατά κανόνα εκ των υστέρων, χωρίς
χωρίς να υπολογίζει τις επιπτώσεις των αν θέλετε θέσεων της, παραδείγματος χάρη σε σχέση με τη συμφωνία με Τουρκία, αν αυτό θα επηρεάσει την πολιτική της αξιοπιστία σε σχέση με άλλες χώρες στην γειτονιά μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από την αρχή της Αραβικής της λεγόμενης Αραβικής Άνοιξης, που είναι μάλλον μια αραβική περιπέτεια χωρίς τέλος, έδειξε ότι δεν ήταν προετοιμασμένη, δεν είχε καλή πληροφόρηση, ούτε η Ένωση, ούτε τα κράτη-μέλη, ούτε ακόμη τα κράτη-μέλη τα οποία λόγω του παρελθόντος θα έπρεπε να έχουν βελτιωμένες τις πολιτικές και διπλωματικές αντένες και των υπηρεσιών πληροφοριών, και συνήθως παντάραμε στο λάθος άλογο. Θα σας έλεγα χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ήταν η άμεση, η πρώτη επίδρασή μας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν ξέσπασε η Αραβική Άνοιξη, τα γεγονότα στην Τινησία τον Δεκέμβριο του 2010. Συνεχεία στην Λιβύη είχαμε μία, στην Λιβύη είχαμε βεβαίως ένα δικτάτορα, ο οποίος έχω υπηρετήσει 2 φορές στη Λιβύη και σας το λέω με τα λόγου γνώστα, μια προσωποταγής δικτατορία, μιας ολιγαρχίας, αλλά το ερώτημα είναι αν αυτό το οποίο σήμερα έχουμε στη Λιβύη και το οποίο είναι προϊόν κατεξοχήν ευρωπαϊκών σχεδιασμών και ενεργειών, και βεβαίως και Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά τον πρώτο ρόλο τον είχαν οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν καλύτερο. Στην Αίγυπτο θυμίζω ότι η βασική αρχή ήταν να φύγει ο Μουμπάρακ, ήταν μια ενίσχυση στις ελεύθερες εκλογές από τις οποίες προήλθε η μουσουλμανική αδελφότητα, η αδελφή μουσουλμάνη, και βεβαίως μετά επέστρεψε, αν θέλετε, σήμερα έχουμε ένα στρατηγικό καθεστώς με τον οποίο η Ελλάδα έχει πολύ καλό διάβλο επικοινωνίας. Τη Συρία. Η Συρία είναι ένα παράδειγμα για πολλές χώρες, στις οποίες βάζω τη Ρωσία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, χώρες του ΝΑΤΟ, όπου δεν υπήρξε μέση και τέλος. Υπήρξε μόνο μία αρχή. Και ακόμα και σε αυτή την αρχή, όταν ξεκίνησαν τα γεγονότα στη Συρία, άλλος ήταν ο στόχος και αλλού φτάσαμε. Άρα, σε όλες μας τις επιλογές, εγώ κυρίως προβληματίζομαι πολύ από τις επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή αν θέλετε περισσότερο, δεν φροντίσαμε να σχεδιάσουμε την επόμενη ημέρα. Άρα, ποτέ το περιβάλλον γύρω-γύρω από την Ελλάδα, ποτέ τα τελευταία, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, δεν ήταν τόσο περίπλοκο και τόσο περίπλοκο και τόσο ρευστό. Και τώρα έρχομαι στο δικό μας χώρο. Ο δικός μας χώρος δεν προσδιορίζεται μόνο από τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, άκουσα πριν και για τη Ρωσία, αλλά και από την υψημένη αυτονομία, αν θέλετε τον ορισμό του εθνικού συμφέροντος και επιδιώξαν όπως εκείνοι το ορίζουν των χωρών των ορισμένων περιφερειακών δυνάμεων, που είναι η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία, το Ιράν που ξαναμπαίνει πια ταχύτατα στην διεθνή πολιτική σκηνή, και η Αίγυπτος. Στην Αίγυπτο θα την έβαζα ένα σκαλί πιο κάτω, διότι κατά παράδοση ασκεί πιο προσεκτική πολιτική, αλλά έχουμε Σαουδική Αραβία, Τουρκία, και δεν γνωρίζω κατά πόσα απασχόλησε την ελληνική πολιτική τάξη το γεγονός ότι υπάρχει μια αδελφική πια σχέση σε επίπεδο μάλιστα σουνιτικού Ισλάμ μεταξύ Σαουδικής και Αραβίας και Τουρκίας, η οποία επισφραγίστηκε με την επίσκεψη του βασιλιά Σαλμάν της Σαουδικής Αραβίας πριν 15 μέρες στην Άγκυρα. Ήταν μια ιστορική, χωρίς προηγούμενο, επίσκεψη. Συνεπώς, πέραν από τον χαρακτήρα των εθνικών, της προώθησης εθνικών συμφερόντων ή κρατικών συμφερόντων ή συμφερόντων του παρακράτους χωρών με τις οποίες γνωρίζουμε, της Τουρκίας συμπεριλαμβανομένης, πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει και ένας παράγοντας στην αυτή, ο οποίος είναι το κυρίαρχο στοιχείο της σύγκρουσης, και αυτός είναι ο θρησκευτικός παράγοντας.
είναι ο Ισλαμισμός. Οι Ισλαμιστές δεν είναι μόνο οι τρομοκράτες του ISIS ή της Αλ-Κάιντα ή Ξανούσρα ή του Μαραμπιτούν ή άλλου στην Αφρική. Υπάρχει μια επίσημη πολιτική η οποία λέγεται Ισλαμισμός. Προς Θεού δεν ταυτίζω εγώ τις χώρες αυτές με την δημοκρατία, κάθε άλλο, μακράν από μένα αυτή η σκέψη, αλλά είναι βέβαιο ότι πρέπει να δούμε και αυτή την προοπτική. Θα πάω μια τελεία εδώ. Ναι. Βλέπετε λοιπόν σε αυτό το ρευστό περιβάλλον, το οποίο για τουλάχιστον τους ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με την ψύχρημη γεωπολιτική ανάλυση, αλλά καθαρά με την εμπειρική παρατήρηση και την καταγραφή των γεγονότων. Θεωρείτε ότι από τη μία η οικονομική δυσπραγία στη χώρα και από την άλλη η λύση η πρόσκαιρη που δόθηκε στο προσφυγικό, η κατάργηση της βίζας, η προσπάθεια εναγωνίως της σημερινής διακυβέρνησης της χώρας να καταδείξουν και αυτοί να καταγάγουν έστω μία επιτυχία. Όλος αυτός ο συνδυασμός έχει κατά τη δική σας θέση και σκέψη οδηγήσει τη χώρα σε μία τελικά de facto απομάκρυνση από αυτό που λέγαμε πλήρης ενσωμάτωση της χώρας από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και την οικογένεια, και άρα τελικά δυστυχώς στη σκιά της μεγάλης γείτονος σταδιακά, άρα και με ευθύνη και της σημερινής διακυβέρνησης. Θέλω να είμαι πολύ σαφής. Για μένα θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να απευθύνω προς συγκεκριμένη κυβέρνηση σε συγκεκριμένο κόμμα. Θεωρώ ότι ευθύνη για την κατάσταση την οποία έχει περιέλθει η Ελλάδα έχουμε όλοι, κύριε Κοφίδη. Αλλά έχει έρθει πια η στιγμή όπου πρέπει να αναλογιστούμε ότι βλέποντας κυρίως το τι συμβαίνει γύρω μας, πρώτον, και δεύτερον ότι αυτή η ρευστότητα θα κρατήσει για πολλά ακόμα χρόνια, πρέπει να αναλογιστούμε ότι ήρθε η στιγμή για λόγους, αν θέλετε, καθαρά εθνικού συμφέροντος. Εθνικής επιβίωσης. Θα έλεγα υπαρξιακό, συνεπιβίωσης, να υπάρξει η συνεννόηση μεταξύ των πολιτικών κομμάτων, εκείνα που εν πάση περιπτώσει πιστεύουν στη σημασία αυτής της συνεννόησης, να υπάρξει μία συνεννόηση για να μπορέσει η χώρα να σταθεί στα πόδια της. Για μένα η κατάσταση στη Θράκη, και την γνωρίζω ότι έχω έρθει πολλές φορές και έχω μείνει στη Θράκη, σε όλη τη Θράκη, όχι μόνο στην Κομωτινή, στην Ξάνθη και στον Έβρο, θέλω να πω ότι η κατάσταση θέλω ότι είναι διαχειρίσιμη, δεν έχει χαθεί ο έλεγχος, αλλά θέλω ότι κάτι άλλο είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Η μειονότητα στη Θράκη μπορεί να δοθεί είτε σαν ευκαιρία είτε σαν πρόβλημα. Εγώ πιστεύω, βλέποντας ότι γίνεται σε όλη την περιοχή από το Λονδίνο μέχρι τον Περσικό κόλπο, θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία. Και αυτό η αρμονική συμβίωση, τους στόχους και την αναθεωρητική πολιτική που συστηματικά ακολουθούν όλες οι τουρκικές κυβερνήσεις, η αρμονία που έχει επιτευχθεί είναι κάτι το οποίο οφείλεται στο τοπικό στοιχείο. Είναι ένα επίτευγμα της κοινωνίας των πολιτών και στην Ροδόπη και στον Αγωροδόπης και στην Ξάνθη. Συνεπώς πιστεύω ότι αυτό ακριβώς πρέπει να αντιληφθούμε, ότι χρειάζεται μία σε εθνικό επίπεδο, πρώτον, θεσμική ανασυγκρότηση. Γνωρίζετε ότι είμαι μεταξύ αυτών ο οποίος πιστεύει ότι έχουμε σήμερα περισσότερο ανάγκη παρά ποτέ τη δημιουργία ενός Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας υπό τον Πρωθυπουργό ή τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με τη συμμετοχή όλων των πολιτικών αρχηγών, ώστε να μπορούν να συζητούν και κλεισμένο το χειρόν τα αναγκαία και τα απαραίτητα που αφορούν την επιβίωση αυτής της χώρας. Εάν αυτό δεν γίνει ούτε τώρα, πότε θα συμβεί?
εκ των υστέρων. Κύριε Πρέσβη, προηγουμένως θέλοντας λίγο να διευκρινίσω το ερώτημά μου, προηγουμένως είπα ότι είναι δική μας η ευθύνη, θα συμφωνήσω λοιπόν μαζί σας, είναι δική μας η ευθύνη είτε από τις προηγούμενες τη διαχείριση των υποθέσεων τις εθνικές, τις υπαρξιακές και αναφορικά με τη Θράκη από όλες τις κυβερνήσεις. Ωστόσο, σε αυτό το πνεύμα θεωρώ ότι υπάρχει μία πλήρης σήμερα χαλάρωση, παύλα αποχάβνωση, να το πω, απροσδιοριστία στις στοχεύσεις. Όσο η Ελλάδα λοιπόν, όσο η ελληνική πολιτική σε σχέση με την οικονομία της και τον αυτοπροσδιορισμό της απομακρύνεται από την ευρωπαϊκή οικογένεια ή αυτό που κάποτε λέγαμε ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ευρωπαϊκό όνειρο, τόσο περισσότερο τμήματά της, τα οποία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα όπως είναι το Αιγαίο και η Θράκη, τίθενται εν αμφιβόλο όσον αφορά την, ακριβώς αυτό που περιγράφεται, την προοπτική τους. Γι' αυτό και το ενέταξα μέσα στη συνολική ευθύνη της σημερινής διακυβέρνησης, που είναι προφανές ότι θέλει να παραμείνει, αλλά αυτό εξυπηρετεί και συμφέροντα και ευρωπαϊκά τελικά, αφού η Ελλάδα είναι μαξιλαράκι ανάχωμα για το προσφυγικό, αλλά και τελικά τις γείτονες Τουρκίες, που θα επαναλάβω μακριά από εθνικισμούς εγώ, ότι είναι θεμητό δικαίωμά της, μέχρι ενός σημείου βέβαια, μέχρι ενός σημείου, να θέλει να προστατεύει, υποτίθεται, τα δικαιώματα των όποιων τουρκόφωνων απανταχού της γης. Υπ' αυτή την έννοια το είπα. Ναι, αλλά... αντιλήφθηκε ότι είπατε και θα απαντήσω ίσως και εγώ, δεν θέλω να... Εσείς είστε διπλωμάτης βέβαια. Αυτό θέλω να πω ξεκάθαρο, ότι για μένα δεν υπάρχει, όχι άλλη λύση, δεν υπάρχει δυνατότητα. Δηλαδή, αν κανείς πιστεύει ότι η Ελλάδα έχει σήμερα επιλογή εντός ή εκτός της Ευρωζώνης, νομίζω ότι θα πρέπει να δει πολύ καλά γύρω του το τι συμβαίνει και ποια θα είναι η αυτόματη κατάληξη της χώρας μας, σε ποια ομάδα χωρών. Η Ελλάδα σήμερα, ναι, έχει σοβαρά προβλήματα, τα προβλήματα όμως το οικονομικό πρόβλημα, το οικονομικό ζήτημα είναι απορία μιας βαθιάς, ενός σημαντικού, είναι σύμπτωμα μιας πολιτικής κρίσης και μιας κρίσης αξιών. Ταυτόχρονα όμως ο δικός μου, αν θέλετε, η δική μου η αμηχανία ή αν θέλετε ο φόβος, είναι ότι η ίδια ακριβώς κρίση σήμερα υπάρχει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε άλλο σαν ένωση λειτουργεί. Βλέπετε, όταν στην Ελλάδα συνέρχεται το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών υπό τον κύριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, οι πολιτικοί αρχηγοί βγαίνουν έξω στο Προεδρικό Μέγαρο για να μας πούν ότι επιτεύχθηκε κάποια συνεννόηση στο χαμηλότερο κοινό παρανομαστή. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει στις Βρυξέλλες. Όταν τελειώνουν οι συναντήσεις κορυφής, βγαίνουν έξω και λένε τελευταία στιγμή πετύχαμε μία συμφωνία στο χαμηλότερο κοινό παρονομαστή, η οποία μάλιστα, προσθέτω, δεν εφαρμόζεται. Ή δεν εφαρμόζεται κατά αναλογικά πρώτα κάτι μέλη. Τη στιγμή αυτή, κύριε Κοφίδη, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σαν χώρα, να μην πέσουμε στην παγίδα της δαιμονοποίησης, έτσι, διότι είναι μια χώρα σε βαθιά κρίση κοινωνική, πολιτική, οικονομική, ρέπει προς τη δαιμονοποίηση, και αντίθετα πρέπει να δούμε ότι όμως χάρη τα μέτρα που είχαν ληφθεί πριν από 40 χρόνια περίπου, έτσι, ναι, με τις φορολογικές διευκολύνσεις, νομίζω η Θράκη ήταν στην κατηγορία Δέλτα, ισχυρά οικονομικά κίνητρα, αυτά πλέον δεν μπορούν να σταθούν λόγω της παγκοσμιοποίησης. Η παγκοσμιοποίηση είναι πολύ κοντά στην Ελλάδα, είναι στα βόρεια σύνορά της, είναι στα ανατολικά σύνορά της. Θεωρώ εξαιρετικά εύστοχο αυτό το σχόλιο και πάνω σε αυτό... Η παγκοσμιοποίηση σημαίνει που παράγω με χαμηλό κοινωνικό, με χαμηλό εργατικό κόστος και με ακόμα χαμηλότερες επιβαρύσεις φορολογικές και ασφαλιστικά δικαιώματα. Άρα η χώρα καλείται, και ιδιαίτερα εδώ η περιοχή της Θράκης,
να ενταχθεί σε μια φιλοσοφία που έχετε εκφράσει κατά καιρούς, έξυπνης απαγκίστρωσης από την εσωστρέφεια, την ένταξή της σε θεσμούς και μηχανισμούς, άρα όχι την απομάκρυσή της από τις συμμαχίες και τους θεσμούς, αλλά με έναν τρόπο που να δείχνει και ότι και η ελληνική πολιτική σκηνή, η πολιτεία, έχει πρόταση, έχει να προτείνει κάτι. Τι είναι λοιπόν αυτό που θα προτείνατε εσείς? Κάτι είναι επαναλειτουργία μιας επιτροπής που υπήρχε παλιά, είναι κάτι καινούριο για να αναλάβει δράση επιτέλους η ελληνική πολιτεία και να μην έχουμε την επιβεβαίωση των κακών σεναρίων για την Ελλάδα και τη Θράκη? Η πολιτική, καταρχήν απαντώ με τρία σημεία. Πρώτον, οι πολιτικοί μας ηγέτες πρέπει να επιτέλους να δείξουν ότι είναι ηγέτες. Έτσι. Δεύτερον, είναι ότι σε όλα τα θέματα πρέπει να επικρατήσει η γνώση και όχι οι αφορισμοί, οι οποίοι οφείλονται στην άγνοια ή στην ημάθεια. Σε όσον αφορά ειδικότερα την Θράκη, είχαμε προτείνει από κοινού με τον στρατηγό τον κύριο Χατζηστεφάνου, ο οποίος έδινε Ξανθιώτης, και τον πρέσβη τον κύριο Κακλίκη, που έχει επί δεκαετίες ασχοληθεί με τα μειονοτικά, την επαναλειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής για τη Θράκη, της Διυπουργικής Επιτροπής για τη Θράκη, υπό τον Πρωθυπουργό πλέον και όχι από ένα Υπουργείο. Παλιότερα συνεκαλείται υπό τον Υπουργό Εξωτερικών, αργότερα το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Παιδείας, Ανάπτυξη, Υποδομών, όλα αυτά πρέπει να μετέχουν, αλλά αυτό πρέπει να συγκληθεί υπό τον Πρωθυπουργό. Θα ήθελε επίσης οι Πρωθυπουργοί της Ελλάδος και οι πολιτικοί της Ελλάδος να επισκέπτονται την Κομοτηνή, την Ξάνθη, τους Μεταξάδες, το Σουφλί, όχι μόνο πριν από τις εκλογές, κατά διάρκεια των προεκλογικών περιόδων, αλλά και μετά. Έλεγα επίσης ότι μετά την ιστορική πια ομιλία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στην Κομοτηνή, που προσδιορίσε και την ταυτότητα της μειονότητας, προχωρήσαμε στην κατάργηση το 95, ότι Αρσένη, ως θυμάστε, της λεγόμενης Μπάρας, η οποία ένα μέρος της ελληνικής επικράτειας το χρωματίζαμε εμείς οι ίδιοι με άλλο χρώμα, εμείς οι ίδιοι. Μέρος της εθνικής μας επικράτειας το χρωματίζαμε εμείς μόνοι μας με άλλο χρώμα. Και ανοίξαμε τις διόδους με τη Βουλγαρία. Αυτά γίνανε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και ήσανε σαφή δείγματα μιας όριμης πολιτικής σκέψης. Πιστεύω ότι αυτά πρέπει να συνεχιστούν και η Διυπουργική Επιτροπή υπό τον Πρωθυπουργό για τη Θράκη θα μπορούσε να λειτουργήσει, αν θέλετε, βάσει ενός σχεδίου. Βέβαια, όταν στην Ελλάδα μιλάμε για σχέδιο, ίσως έχουμε ένα πρόβλημα, διότι είμαστε σαν χώρα υστερούμε πολύ στο να βλέπουμε, να σκεφτόμαστε το αύριο. Συνοψίζω. Πρώτον, σε επίπεδο Θράκης, η πρόταση είναι υπό τον Πρωθυπουργό, επαναλειτουργία και επανασύσταση υπό τον κάστοτε Πρωθυπουργό, υπό τον Πρωθυπουργό της Διυπουργικής Επιτροπής για τη Θράκη, οι βουλευτές, ο Περιφερειάρχης, θα μπορούν να έχουν βεβαίως συμβουλευτικό ρόλο, αυτό θα είναι χρήσιμο, και επίσης θα ήμουν ευτυχής να έρθω επιτέλους για πρώτη σύγκληση αυτής της Επιτροπής, είτε στην Κομοτηνή είτε στην Ξάνθη, υπό τον Πρωθυπουργό. Θα ήταν ένα δείγμα ωριμότητας. Το μεγαλύτερο σφάρμα, το οποίο πιστεύω διαχρονικά κάνουμε, και αυτό οφείλεται στην άγνοια της πραγματικότητας και της κατάστασης, είναι να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα ανάπτυξης, παιδείας, οικονομίας, μετανάστευσης. Ποιος μιλάει? Κανείς δεν μιλάει για την μετανάστευση, το μεταναστευτικό ρεύμα από την Κομοτηνή και από την Ξάνθη και αυτά από τα Μακοχώρια. Κανείς. Υπάρχει πολύ μεγάλη μετανάστευση. Ορισμένοι βεβαίως βρίσκουν εποχιακή εργασία και γυρίζουν μετά από 6-7 μήνες, στη Γερμανία συνήθως, αλλά
αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν πάνω στη γνώση. Δεν θέλω να αποφύγω να αφαιρθώ στην Τουρκία. Κοιτάξτε, η θέση της Τουρκίας είναι γνωστή. Έτσι, είναι γνωστή και αποτυπώνεται με τον καλύτερο τρόπο στα επίσημα τουρκικά κείμενα, τα οποία βρίσκονται σταθερά επί δεκαετίες στην ιστοσελίδα του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν έχετε παρά να μπείτε τώρα που συζητάμε στην ιστοσελίδα του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, θα το δείτε και στα αγγλικά, σε όποια γλώσσα θέλετε, το πώς η τουρκική πολιτική βλέπει τη Θράκη. Αλλά εγώ θα έκανα μια εξής επισήμαση. Η Τουρκία θα κερδίζει στο βαθμό που εμείς αφήνουμε περιθώριο. Είναι σαφές αυτό που λέτε, αλλά κάντε το λίγο, διευκρινίστε το λίγο. Τι σημαίνει εκ μέρους της Ελλάδας περιθώριο, αβελτηρία ή περισσότερο ενεργητική παραχωρητικότητα? Όχι, πρόκειται περί αβελτηρίας και πρόκειται περί έλλειψης ενός γενικού σχεδίου, διότι τα σχέδια ανάπτυξης της δεκαετίας του 70 είναι πια παροχημένο και με την με αυτό που θα λέγαμε με την περιφερειοποίηση της παραγωγής, της παραγωγικής διαδικασίας, ενώ Βαλκάνια, Τουρκία, τα κίνητρα τα οποία δίδονται για την εγκατάσταση βιομηχανιών και επιχειρήσεων στην Θράκη δεν μπορούν πια να απορρώσουν, και γι' αυτό τον λόγο βλέπετε δεν είναι μόνο οι κοινωνικοί σκελετοί, είναι και πολύ μεγάλες και θα έλεγα ιστορικές βιομηχανίες στην περιοχή που είχαν εγκαταστεί δεκαετία του 70 και του 80 με τους αναπτυξιακούς βάσει των κινήτρων και των πλεονεκτημάτων των αναπτυξιακών νόμων, έκλεισαν, έπαυσαν να λειτουργούν. Λοιπόν, χρειάζεται να σκεφτούμε εξ αρχής τι χρειάζεται. Προτού λεβέσουμε λύσεις, πρέπει να πιάνε το πρόβλημα. Και δεύτερον, ο τομέας της εκπαίδευσης είναι βασικός. Ο τομέας της εκπαίδευσης. Αυτό ακριβώς, κύριε Μαλλιά, κύριε Πρέσβη, θα το συζητήσουμε μαζί με τις ειδικές παραμέτρους και τα χωρία που αφορά ακριβώς την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη συσχέτισή της με τα πλεονεκτήματα, τα αναπτυξιακά της περιοχής, την αυτοδιοίκηση, αλλά και τελικά την δημογραφική ενίσχυση. Μέχρι και σε αυτό το σημείο θα πάμε τη συζήτηση επόμενες Πέμπτες. Θα ήθελα πριν κλείσουμε να σας ρωτήσω κάτι που είναι περισσότερο ανθρώπινο, γιατί απευθυνόμαστε σε πολύ κόσμο που είναι ο μέσος πολίτης και δεν έχει, αν θέλετε, ούτε τη γλώσσα τη δική σας, τη διπλωματική, ούτε και την γεωπολιτική σκέψη τη δική σας ή αυτόν που έχουμε συζητήσει. Λοιπόν, καθαρά ανθρώπινα, τι λέει το αισθητήριό σας, πού θα μπορούσε να οδηγηθεί σε τελική ανάλυση το μέλλον της χώρας όσον αφορά στα γεωπολιτικά της και ιδιαίτερα στο κομμάτι της Θράκης? Τι βλέπετε περισσότερο με το αισθητήριό σας και την τεράστια πείρα σας? Εγώ δεν ανησυχώ για συγκεκριμένο χώρο ελλαδικό, είτε αυτή είναι η Θράκη, η Κρήτη, η Εύβοια. Εγώ εκείνο το οποίο βλέπω είναι ότι ανησυχώ πάρα πολύ, και σας το λέω σαν Έλληνας πολίτης. Έτσι, ανθρώπινα. Σαν άνθρωπο ανησυχώ πάρα πολύ με την επιστοχώρηση των αξιών στην Ελλάδα. Η κλίμακα αξιών που υπάρχει στην Ελλάδα δεν συναντιέται σε χώρες με τις οποίες εμείς πιστεύουμε ότι είμαστε φίλοι, σύμμαχοι, εταίροι, και ταυτόχρονα ανησυχώ πάρα πολύ με την οπισθοχώρηση της αξιοπιστίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούν όμως αυτά, τουλάχιστον στην Ελλάδα, εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι η πολιτική ηγεσία να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να ανταποκριθεί σε αυτό που πιστεύουμε, που ελπίζουμε και θέλουμε όλοι οι πολίτες, ανεξάρτητα του τι ψηφίζει ο καθένας στις εκλογές,
εκείνο το οποίο θέλουμε είναι οι ηγέτες μας να μας εμπνέουν και να τους, όταν η ηγεσία εμπνέει, κερδίζει ο τόπος. Διότι ο άλλος είναι έτοιμος να κάνει όποια θυσία του ζητηθεί. Είναι πάρα πολύ εύστοχο αυτό που λέτε, διότι στα συμπόσια διαλεκτικού προβληματισμού και στις συζητήσεις που έχουμε μέσα από το ραδιόφωνο, ακριβώς εστιάζουμε στη δημιουργία, στην ανάγκη δημιουργίας προτύπων θετικών που να αποδίδει την αίσθηση και την εντύπωση στον μέσο πολίτη ότι τελικά ναι, στέκονται στο ύψος των περιστάσεων, θα ακολουθήσουμε και εμείς, θα κάνουμε και άλλες θυσίες, αρκεί ακριβώς να ενισχυθεί η ποιότητα του αξιακού συστήματος στη ζωή μας και ιδιαίτερα στο πολιτικό μας σύστημα. Για μένα, κύριε Κουφή, το πρότυπο είναι ο τρόπος με τον οποίο κυβερνείται μια χώρα, είναι η εικόνα που δίδουν οι πολιτικοί μας όταν συζητούν από το βήμα της Βουλής, είναι η εικόνα που δίνουν οι υπουργοί μας όταν μιλούν από την τηλεόραση, είναι η εικόνα, η εικόνα, η εικόνα. Δεν είμαι βέβαιος αν η εικόνα που εκπέμπει σήμερα όλο αυτό το οποίο λέμε πολιτικό σύστημα είναι μας εμπνέει. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ και στο θεσμικό επίπεδο ότι χρειάζεται οπωσδήποτε αναθεώρηση του θεσμικού συστήματος της ανάπτυξης μεν και ανακεφάλαιας της χώρας. Γι' αυτό το λόγο προτείνω το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας, όπως σας είπα πριν, με τη συμμετοχή όλων των πολιτικών. Μάλιστα, είπατε να συνέλθει στην Κομοτηνή. Και ειδικά για τη Θράκη. Και να συνέλθει στην Κομοτηνή, είπατε συμβολικά. Ναι, και αυτό το οποίο μπορεί να συνέλθει μία φορά το χρόνο. Ναι, ναι. Σημασία έχει να λειτουργεί. Σημασία έχει λειτουργεί και να καταλάβουν όλοι ότι χρειάζεται ένα εθνικό σχέδιο έξω από κομματικές, μικροπολιτικές και τοπικιστικές ενοτροπίες, οι οποίες ούτως ή άλλως δεν έχουν εξαντλήσει τα περιθώρια τους. Θα έλεγα ότι υπήρξε παλιά και η πρόταση του κυρίου Στυλιανίδη για μια κοινοβουλευτική διακομματική επιτροπή. Εγώ λυπούμαι που δεν προχώρησε. Ήταν, είναι μια σωστή πρόταση. Όλες αυτές οι προτάσεις δεν σημαίνει ότι κάποια μια πρόταση όπως αυτή που σας λέμε εμείς για την διακομματική υπόδοση που εγώ είναι κατά των άλλων. Μακάρι όλες αυτές οι προτάσεις οι οποίες θα υπογραμμίσουν τη φροντίδα της ελληνικής πολιτείας για την ανάπτυξη της Θράκης να γίνουν πραγματικότητα. Κύριε Μαλλιά, κύριε Πρέσβη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα φώτα σας και ως διπλωμάτης. Σας ευχαριστώ και την τιμή να με περιλάβετε σε αυτό το κύκλο συζήτησης. Ήταν τιμή μας που είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε κάποια στοιχεία από τη σκέψη σας, από τη σκέψη ενός πολύπειρου διπλωμάτη. Να είστε καλά, γεια σας. Γεια σας. Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, τελειώσαμε την διαπραγμάτευση του γεωπολιτικού ζητήματος που αναδεικνύεται καθημερινά όλο και πιο εμφατικά για τη Θράκη, τουλάχιστον για αυτούς που μπορούν ψύχρεμα να ζυγίζουν τα γεγονότα και να θέλουν να βλέπουν πέρα από τη μύτη τους. Ήταν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση με τρεις κορυφαίους ανθρώπους του αντικειμένου. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού για κάποια 5η του Μαΐου, για την έναρξη της νέας ενότητας για τη Θράκη με τίτλο «Συμμετοχική κοινωνία και ευημερία στη Θράκη», που σημαίνει ανάπτυξη, εκπαίδευση, κατάρτιση, διοίκηση, αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης, ούτως ώστε να δούμε τι μπορούμε να περιμένουμε για τη Θράκη, υπό ποια σχήματα και τι τέλος πάντων μέλη γενέστε. Ψύχρεμα, με αυτοκριτική, προσπαθούμε στην εκπομπή με τη δύναμη της αλήθειας να ρίχνουμε φως εκεί που μέχρι τώρα υπήρχε θολούρα και σκοτάδι. Μέχρι την επόμενη Πέμπτη λοιπόν, ας ελπίσουμε, μέχρι την επόμενη Πέμπτη στις 12 η ώρα, από τον Κοφίδη Θεοφάνη και τον συνεργάτη Δημήτριο Κυπουρό. Γεια σας και να είστε καλά.